Θα πάμε στην Αθήνα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μεγαλακάκη. Εκεί είναι χαρά και είναι τιμή για μας εδώ στην Κρήτη σήμερα που θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Να πούμε για τα σχέδιά του, να εστιάσουμε στα σχέδια και σε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις πολιτισμού που έχει υιοθετήσει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια και βέβαια θα έχουν συνέχεια. Τι και αν διανύουμε πανδημία, τι και αν διανύουμε υγειονομική κρίση. Δηλώνει παρόν και τα σχέδια βέβαια έχουν επεξεργαστεί, έχουν εκπονηθεί και θα παρουσιαστούν. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα στην Κρήτη μας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά τα περίφημα βιωματικά σεμινάρια, θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο με την πρωτοβουλία. Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί. Εγώ δεν θα πω περισσότερα. Θα τα πείτε εσείς. Μία φράση συγκλονιστική, μία φράση που μας είπε ο νομπελίστας, ο Γιώργης Εφέρης, και αυτό έμενε για πάντα στην Ελλάδα. Και αυτή τη φράση πήραμε για να φτιάξουμε ένα χορόδραμα, μία πολύ ιδιαίτερη παράσταση με θέμα τη μάχη της Κρήτης, που φέτος κλείνει 80 χρόνια. Η ομάδα λοιπόν έκφραση κριτικών χορών, Γιάννη και Γιώργο Μεγαλακάκη, έχουμε ετοιμάσει μία πάρα πολύ για μας σημαντική παράσταση με αληθινές μαρτυρίες, με τραγούδι, με ποίηση, με αφήγηση, με πολύ δυνατές χορευτικές στιγμές, άρα κάτι ολοκληρωμένο, με αρρωγούς και συνεργούς, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και τον εξαιρετικό ιστορικό Μαμαλάκη Κώστα. Και θα έρθουμε στην Κρήτη, αλλά και απελευθερωθούμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση, γιατί η μνήμη δεν μας βοηθάει μόνο να θυμόμαστε, αλλά κυρίως να διδαχτούμε και κυρίως να δούμε στο μέλλον πώς θα πορευτούμε και ποια λάθη να αποφύγουμε. Ακριβώς, το παρελθόν μας δείχνει τα βήματα και μας καθοδηγεί για τα επόμενα βήματα στο μέλλον. Βλέπουμε και ένα χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο έχει ανέβει στο YouTube. Ναι. Σωστά, κύριε Μεγαλακάκη. Ακριβώς. Μπαίνουμε λίγο στο κλίμα, δεν θα πούμε περισσότερα. Θα ταξιδέψει πάντως η συγκεκριμένη παράσταση. Θα ταξιδέψει. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι. Πάμε τώρα στα βιωματικά σεμινάρια και στα καλλιτεχνικά σχέδια του Γιάννη Μεγαλακάκη, αλλά και του αδερφού σας. Μπορεί ο τίτλος να λέει Γιάννης Μεγαλακάκης, αλλά είναι και ο αδερφός σας. Έτσι. Να πούμε λοιπόν για τη μεγάλη μου αγάπη, τη διδασκαλία. Και αυτό που λέω συνήθως όταν μιλάω για τον πολιτισμό και την παράδοση και για πράγματα που αφορούν το λαό, την ύπαιθρο, πράγματα που γεννήθηκαν στις πλατείες και στα χωριά, τελικά αν διδάσκεται αυτό. Και αυτή την απορία μου, την οποία έχω και πολλά χρόνια, έχω λοιπόν να τη λύσουν αυτά τα βιωματικά σεμινάρια, τα οποία έχω ξεκινήσει την τελευταία πενταετία. Να πω ότι διδάσκω πάνω από 25 χρόνια, αλλά την τελευταία πενταετία θέλησα να κάνω κάτι πολύ σημαντικό. Να φέρω αυτούς που ενδιαφέρονται στους τόπους των χωρών. Γιατί ξέρετε, εμείς σήμερα μπορεί να λέμε βιωματικά σεμινάρια, αλλά στην ουσία δεν λέμε τίποτα άλλο παρά την αλήθεια. Δηλαδή, ο λαός μας από τη Δράμα μέχρι την Κρήτη έμαθε να χορεύει στο πανηγύρι, στην πλατεία, κοιτώντας τους παλιούς. Ακριβώς. Μαθαίνεις τα βασικά σε μια αίθουσα διδασκαλία, σωστά, αλλά μπαίνεις στο πετσί του ρόλου, σε ένα πανηγύρι, σε ένα κρητικό χωριό, με τον παππού και τη γιαγιά δίπλα. Τον παππού και τη γιαγιά, αλλά και τους νέους. Να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια κάνω τον δημοσιογράφο και τον ρεπόρτερ για να πάρω συνεντεύξεις από πολλούς ανθρώπους, και νέους και παλιούς, και παλιούς χορευτές και νέους μουσικούς, για να δω τελικά αυτό που διδάσκουμε, τι περιλαμβάνει, τι ιστορία έχει και πώς σήμερα, εμένα αυτό με αγωνιά και αυτός είναι ο σκοπός μου, πώς μπορεί να γίνει σήμερα ο κριτικός χορός, ο λαϊκός χορός. Άρα λοιπόν, τα βιωματικά σεμινάρια που έχω τη μεγάλη χαρά φέτος, έχουμε επιλέξει δύο σπουδαία χωριά, τα Παλαιά Ρούματα στα Χανιά στην Κίσαμο, 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, και τα ιστορικά Ανόγια Μιλοποτάμου, 27 Αυγούστου με 29 Αυγούστου. Εκεί λοιπόν θα γίνουν δύο τριήμερα σεμινάρια, στα οποία θέλουμε ο κόσμος να βιώσει με τη δική μου την ενθάρρυνση τους ντόπιους, τη φύση, την ιστορία, ό,τι αξιόλογο
έχουν αυτά τα χωριά τα οποία έχουν μεγάλη παράδοση στο χορό, στη μουσική, στη μαρινάδα, στο κλέντι. Όσοι ξέρουν πολύ καλά τι λέω αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από περιηγήσεις και επαφές σας προηγούμενων ετών με ανθρώπους της Υπαίθρου, της Ενδοχώρας, παραδοσιακών χωριών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε, κύριε Μεγαλακάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο δικός μου ρόλος και πιστεύω όλων όσων ασχολούνται με αυτό που λέγεται παράδοση, γιατί για μένα παράδοση δεν είναι μόνο ο χορός και η μουσική, είναι οι αξίες μας. Ο καθένας θυμάται, έχει μνήμη, τι άκουσε από τους γονείς του στο σπίτι, ποια μουσική άκουσε, ποια τραγούδια άκουσε, ποιες ανθρώπινες αξίες υιοθέτησε. Όλο αυτό λοιπόν το περιλαμβάνει η παράδοσή μας και θέλω, επιθυμώ και λαχταρώ αυτό να το ζήσουμε στα χωριά μας. Γιατί εκεί ζει και χτυπάει η καρδιά της αλήθειας, της ιστορίας μας και της παράδοσής μας. Όμορφα πράγματα λοιπόν για το επόμενο διάστημα. Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί. Έτσι. Και τα καλλιτεχνικά σχέδια με τα βιωματικά αυτά σεμινάρια. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μεγαλακάκη, με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε για όσους ενδιαφέρονται. Βέβαια. Στο www.megalakakis.gr και στο gmegal@hotmail.gr απαντάω σε όλους για τα σεμινάρια και οτιδήποτε αφορά τις δράσεις μας. Βέβαια και για την παράσταση βέβαια, πρώτον πυλών, να τη γευτούμε για να θαυμάσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.